δώσουμε ισχυρό μήνυμα, ενισχύοντας σε όλες τις κάλπες τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης. Γιατί κόντρα στον καιρό, στις μειωμένες απαιτήσεις, το ΚΚΕ παλεύει για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Γιατί η δράση του ΚΚΕ σπάει τη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν οι δυνάμεις του συστήματος παντού, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους μόρφωσης. Γιατί το ΚΚΕ έχει συνέπεια λόγων και έργων που την ανανεώνει καθημερινά με τη συγκεκριμένη δράση του και τις θέσεις του. Είναι σταθερά στο πλευρό όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, ιδιαίτερα των χιλιάδων μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που είναι από τους μεγάλους χαμένους σε εισόδημα και δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και στους χιλιάδες αυταπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες που είναι συνεχώς με τη θηλιά στο λαιμό λόγω των χρεών στις τράπεζες και στην εφορία. Ενάντια στους λίγους που πλουτίζουν, στραγγίζοντας το μυαλό και το εισόδημα των πολλών. Ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που την αντιλαϊκή πολιτική της την βαφτίζει προοδευτική. Ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα του συστήματος που πλειοδοτώντας σε αντιλαϊκά μέτρα προσπαθούν να ξαναπάρουν το χρήσμα που κατέχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης σουφρώνει τη μύτη βλέποντας την Μέρκελ, τον Τραμπ, τον Μοσκοβισή και όλα τα κοράκια τους και όλα τα κοράκια να έχουν ως προτιμόμενο εταίρο τον Τσίπρα και όχι τον ίδιο. Γιατί το ΚΚΕ με τις εκτιμήσεις του και τη στάση του όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως την περίοδο ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή στο δημοψήφισμα απάτη του 2015, συγκρούστηκε με το κύμα των ψευδεστήσεων που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι αριστεροί ψάλτες του. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι ποτέ καμιά κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι κι αν λέει, όποιους κι αν τιμάει στα λόγια και από όπου κι αν κρατάει σκούφια αυτών που την απαρτίζουν, δεν υπάρχει περίπτωση να διαχειριστεί φιλολαϊκά το σύστημα της εκμετάλλευσης και τους γραφτούς και άγραφους σιδερένιους νόμους του. Χάρη σε αυτή τη στάση του ΚΚΕ, σήμερα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που συμπορεύονται μαζί μας. Ακόμα και αν τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν σε άλλα πολιτικά κόμματα ή αντιμετώπιζαν με επιφυλάξεις τις εκτιμήσεις μας. Μπροστά σας λοιπόν έχετε την ευκαιρία να τιμωρήσετε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει επάγγελμα την κοροϊδία. Για να τελειώνουμε λοιπόν με τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ και όλων όσοι στριμώχνονται για να χωρέσουν στο κάδρο της δίθεν προόδου, ο λαός μας ξέρει και μπορεί να καταλάβει πως πρόοδος δεν είναι η νομιμοφροσύνη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι το τσάκισμα των πολλών για να κερδίζουν οι λίγοι. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει για τα καλά μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο κάδρο της συντήρησης. Γιατί προοδευτικό στην ιστορία των κοινωνιών, στην ιστορία της ταξικής πάλης, είναι να μην συμβιβάζεσαι, να μην υποτάσσεσαι σε αρνητικούς συσχετισμούς, να παλεύεις να τους αλλάξεις, να παλεύεις να τους ανατρέψεις. Μόνο έτσι μεγαλούργησε ο λαός μας, μόνο έτσι απέσπασε κατακτήσεις. Εμπρός, λαέ, άλλαξε σελίδα, με το ΚΚΕ, η πόλη σου ελπίδα. Εμπρός, λαέ, άλλαξε σελίδα, με το ΚΚΕ, η πόλη σου ελπίδα. Σήμερα το σύγχρονο και προοδευτικό είναι υπάλληλοι για τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Είναι υπάλληλοι για να ξυλωθούν οι μνημονιακοί αντεργατικοί αντιλαϊκοί νόμοι. Είναι η εναντίωση στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Είναι υπάλληλοι που έχει ως προοπτική μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Με το λαό στην εξουσία, με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Να κάνουμε τα πάντα για να καταφέρει ο λαός να βγει στο προσκήνιο, να καθορίσει ο ίδιος τις εξελίξεις. Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.
Γι' αυτό είμαστε οι μόνοι που αποκαλύπτουμε την αλήθεια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η φυλακή των λαών. Για τους λαούς σημαίνει μνημόνια διαρκείας, μόνιμη εποπτεία, ματωμένα πλεονάσματα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκφράζει την αλληλεγγύη στους λαούς, αλλά το μίσος απέναντί τους. Τα κολαστήρια της Σάμου και της Μόριας, τα στρατόπεδα τύπου Διαβατών εδώ στην περιοχή μας, η μετατροπή του Αιγαίου σε θάλασσα νεκρών, έχουν τη σφραγίδα της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που συνυπέγραψε και υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιβολή της δικτατορίας των μονοπωλίων, η ένταση της καταστολής σε όλες τις χώρες, η τρομονόμη, το φακέλωμα, η ποινικοποίηση της λαϊκής πάλης. Αρχή της είναι η με το ζόρι υιοθέτηση των αποφάσεών της, είτε αλλάζοντας αποφάσεις των δημοψηφισμάτων, είτε πατώντας repeat και εντείνοντας τους εκβιασμούς μέχρι να εξασφαλιστεί αρεστό αποτέλεσμα στην Κομισιόν και στην άρχουσα τάξη κάθε χώρας. Η ανατροπή του σοσιαλισμού στις αρχές της δεκαετίας του 90 αποφράσινε τον υπεριαλισμό. Η πρώτη πράξη γράφτηκε στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, όπου οι υπεριαλιστές έβαλαν φωτιά για να μοιράσουν μεταξύ τους τη λία, τα κέρδη και τις αγορές. Και αυτό όχι μια φορά, αλλά δυο φορές μες στη δεκαετία του 90. Αυτό το πρόσφατο παρελθόν είναι που κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που εξελίσσονται τώρα στα Βαλκάνια. Αυτούς που έβαλαν τη φωτιά του πολέμου, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία, τους παρουσιάζουν σαν φιλιρινιστές τώρα, που τάχα θα σβήσουν τη φωτιά του πολέμου. Το γεγονός ότι όλο το αφάνκατε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Μέρκελ μέχρι τους ακροδεξιούς, χαιρέτησαν την ατοϊκή έμπνευση συμφωνία των Πρεσπών, δείχνει κατά τη γνώμη μας πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η συμφωνία για το λαό μας και για όλους τους λαούς των Βαλκανίων. Αυτή η συμφωνία αφήνει σκόπιμα αμφισημείες που αξιοποιούνται για να ενισχυθούν αλυτρωτισμοί και εθνικισμοί και στις δύο χώρες. Στα Βαλκάνια πυροδοτούν υπαρκτά και ανύπαρκτα μειονοτικά θέματα κάτω από τον περίφημο δήθεν συλλογικό αυτοπροσδιορισμό, ανοίγοντας τον ασκό του αιώλου για αλλαγές συνόρων, για ενίσχυση ρατσιστικών, εθνικιστικών, αλυτρωτικών διαθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζεται και ως πολεμική μηχανή υπεράσπισης και προώθησης των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, είτε μόνη της, είτε από κοινού με τους φωνιάδες του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο της προετοιμάζονται μέχρι και σχολές πρακτόρων. Μάλιστα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό πρωτοτυπεί έτρεξε να ζητήσει να φιλοξενηθεί μια τέτοια σχολή στη χώρα μας. Ποιος ξέρει, μπορεί να υπολογίζονται και τα πρακτορία αυτά στο προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει το ΝΑΤΟ, τους σχεδιασμούς του και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό. Είναι το μόνο κόμμα που προειδοποιεί ότι το ΝΑΤΟ δεν εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα στη χώρα μας, αλλά τα παραδίδει ένα-ένα, ενορχιστρώνοντας σχέδια για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου από κοινού με την Τουρκία. Δεν είναι παράγοντα σταθερότητας, αλλά δυναμή της εντάσεων πολεμικών συγκρούσεων. Στην κόντρα με τη Ρωσία έχει γεμίσει με πυρηνικά όλη την περιοχή, επιδιώκει να βάλει μέσα και στη χώρα μας ακόμη περισσότερα. Διαμορφώνει νέες στρατιωτικές δομές, έτοιμες να δράσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και την υπεράσπιση της αστικής εξουσίας σε κάθε χώρα. Καθένας λοιπόν που καταλαβαίνει, που κατανοεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν είναι έτσι όπως τους παρουσιάζουν,